Η αδίέξοδη πολιτική της Τουρκίας, που επιδιώκει με κάθε τρόπο να προκαλεί τη χώρα μας, έκανε ο λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, χθες Κυριακή, από την Πάτρα, όπου μετήχε στη συνέλευση του ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος. Θυμάστε ίσως ότι επί της προηγούμενης κυβέρνησης είχαν υπάρξει απελάσεις, δημόσιες απελάσεις Ρώσων διπλωματών. Αλλά τα έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια επί 2,5 χρόνια να επαναναπτύξει τις ιστορικές κατανοήσεις που έχουμε με μια χώρα με την οποία έχουμε ιστορικούς δεσμούς. Η Ελληνική Επανάσταση υποστηρίχθηκε από τον Ρωσικό στόλο στον Αβαρίνο, μαζί με τους στόλους της Ανδρίας και της Γαλλίας. Οι προοδευόμαστε δεν ήμασταν μια ελεύθερη χώρα χωρίς τον Αβαρίνο. Από την πλευρά της η χώρα μας θα απαντήσει μέσω της τάσης της να έχει εθνική ομοψυχία. Οι Έλληνες δεν ξέρουν και δεν είναι αγνώμονες. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Αλλά η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με το οποίο οι σχέσεις μας δεν ήταν τίποτε το ιδιαίτερα στο νου. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανέτρεψε τελείως το υποδόμημα των ενωσικών σχέσεων. Και όχι με ευθύνη της χώρας μας. Γιατί σας είπα και πριν ότι η Ελλάδα για να επιβιώσει οφείλει να εκπροσωπεί πολύ συγκεκριμένες αρχές με τις οποίες να ταυτίζεται. Σε σχέση με την πολιτική που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση για τη ρωσική εισβολή, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι ήταν αυτονόητη η στήριξη στην Ουκρανία εφόσον υπάρχει η εκκρεμότητα του Κυπριακού. Η Ελλάδα μάχεται μισό αιώνα για να ανατρέψει μια εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Δεν μπορεί λοιπόν με κανέναν τρόπο να μην καταδικάσει απερίφραστα η εισβολή σε μια ανεξάρτητη χώρα. Δεν μπορεί να μην επιχειρήσει με όποια μέσα έχει, να υπερασπίσει την ανεξαρτησία και την εδαφική ακελαιότητα μιας χώρας. Πάντως, κατά την είσοδό του, ο Υπουργός δεν επιθυμούσε να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα σας, Υπουργέ. Τι κάνετε. Καλά. Μας πείτε δύο λογάκια. Θα τα πούμε μέσα.